η εικόνα του εντυπωσιάζει. Όμως είναι ένα δηλητηριώδες μανιτάρι, όπως μας ανέφερε δημότης, ο οποίος το εντόπισε σε χωράφι και τη στιγμή που πήγε να ραβδίσει τις ελιές του στις γωνιές Μαλεβιζίου. Το μανιτάρι το είδα πριν λίγες μέρες που είχαμε έρθει εδώ πέρα στο χωράφι μας, στο λιόφυτό μας, με τις ελιές μας. Μου κίνησε το ενδιαφέρον που ήταν, που ήταν πολύ μεγάλο μεγέθος, ασυνήθιστα μεγάλο, δηλαδή εγώ χωρίς να είμαι και ειδικός δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο μέγεθος μανιταριού. Οπότε θεώρησα έτσι σκόπιμο να το φωτογραφίσω. Το μεγάλο μανιτάρι εντυπωσίασε τον κύριο Παντερή, ο οποίος καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σίγουρα είναι πάνω από 30 εκατοστά η διάμετρός του. Ναι, σίγουρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό, στα μανιτάρια. Συζήτησα με κάποιους άλλους γνωστούς μου και μου είπαν ότι έχουν δει και σε άλλους ελαιώνες, σε άλλες περιοχές του Ηρακλείου, ότι υπάρχουν ανάλογα μεγέθη τέλος πάντων μανιταριών. Το δηλητηριώδες μανιτάρι βρίσκεται συνήθως στις ρίζες ή πάνω στους κορμούς της ελιάς και σε άλλα σημεία. Το όνομά του είναι ομφαλωτός των ελαιώνων. Βρήκα ότι λέγεται ομφαλώτους ο Λεάριους, δηλαδή σε μια πρόχειρη μετάφραση ομφαλωτός των ελαιώνων, νομίζω το λένε οι ειδικοί. Αυτό βέβαια με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο και επίσης βρήκα ότι είναι δηλητηριώδες, δεν είναι βρόσιμο.